Αυτές είναι οι προτάσεις του Συνδέσμου ενόψει των θερινών μηνών. Έτσι. Είμαστε στην Άνοιξη. Σε ένα μήνα, βάσει τα ημερομήνια, γιατί θα παρακολουθώ, ξεκινάει και καλά ο καιρός. Ανοίγει από τέλη Μαρτίου, θα μας πάει μέχρι τέλη Μαρτίου, θα είναι λίγο άστατος, αλλά μετά νομίζω ότι θα ανοίξει καλά. Τι έλεγα από 21 του μηνός, από 22, από θα πιάσει ξαφνικά καλοκαίρι. Από εβδομάδα φτιάχνει. Λοιπόν, οπότε είμαστε καλά, είναι καλά να είμαστε προετοιμασμένοι και να προτείνουμε κάποιες δράσεις που μπορούν να γίνουν για να είμαστε και καλά. Έτοιμοι πριν τη πλακώσει η δουλειά και μετά είναι όλοι απασχολημένοι. Λοιπόν, έχω πάνω καθαριότητα. Ναι. Αυτός είναι και ο τομέας σου, η καθαριότητα. Θέλουμε λίγο να δοθεί μια έμφαση προτεραιότητα στους χώρους εστίασης. Όσο μπορεί να γίνει. Ο Αλέβας που πήγε πρωί από εκεί, από κάτω. Παραλιακή μου. Κοιτάξτε, το δρομολόγιο ξεκινάει από εδώ. Η πλατεία ξεκινάει, κατεβαίνει κάτω από εδώ την 25η Μαρτίου και από εδώ πιάνει παραλία. Αυτό γίνεται επί καθημερινής βάσης. Ναι. Δηλαδή. Δεν να πεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. 6 μέρες την εβδομάδα. Γι' αυτό και δεν βλέπετε να υπάρχει. Όχι, σε αυτό είμαστε ευχαριστημένοι, δεν το συζητάμε. Έχει μια μεγάλη αλλαγή. Ο παραλιακός δρόμος δεν έχει. Ένα σε λέω, περνάει 6 φορές την εβδομάδα. Η σύμβαση με τον εργολάβο, παρόλο ότι είναι να πούμε, ξέρω εγώ, 5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εμείς το κανονίσαμε έτσι να βγαίνει μία ώρα λιγότερο το πενθήμερο αυτό και να βγαίνει μία ώρα, να πούμε ξέρω εγώ, 5 ώρες να βγαίνει το Σάββατο. Αυτό κανονίστηκε με τον εργολάβο. Τι ώρα ξεκινάει? Ξεκινάει τώρα αυτή τη στιγμή, ξεκινάει 7. Αλλά το καλοκαίρι οπωσδήποτε θα γίνει πιο νωρίς. Δηλαδή μία ώρα οπωσδήποτε πιο μπροστά θα ξεκινάει από εκεί τα. Επίσης και η ανακύκλωση θα ξεκινάει τώρα. Είναι η αλήθεια ότι τώρα θα μας έρθει και τρίτο αυτοκίνητο. Μέχρι τώρα είχαμε 2 αυτοκίνητα ανακύκλωσης. Τώρα επειδή ανεβάσαμε το ποσοστό της ανακύκλωσης πολύ πιο περισσότερο, σχεδόν το διπλασιάσαμε από την προηγούμενη διοίκηση, και μας ενέκριναν ένα ακόμη απορριμματοφόρο. Ώστε τώρα δεν θα έχουμε το πρόβλημα ότι άντε να δουλέψει το ένα στην Περαία και το άλλο το να δουλέψει μηχανείο να επανομεί μία μέρα εδώ, μία μέρα στην επανομή και να γίνεται αυτό. Τώρα να μην θα έχει το κάθε πρώην τύπος, δηλαδή θα έχει και από ένα απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης. Και έτσι δηλαδή θα γίνει η δουλειά καλύτερη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την. Παρόλο που διπλασιάσαμε τον όγκο της ανακύκλωσης, ευχαριστημένοι δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει δηλαδή να το ανεβάσουμε περισσότερο, γιατί είμαστε πολύ πίσω από τους άλλους δήμους. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, βλέπω πολλά ανακυκλώσιμα προϊόντα να είναι μέσα στους κράτους. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει μια εκδήλωση. Πρέπει για να κάνουμε κάτι δηλαδή όλοι μαζί για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η ανακύκλωση είναι κάτι το καλό, δεν είναι κάτι το θετικό. Αυτό φέρνει έσοδα στο Δήμο μας. Φυσικά φέρνει έσοδα. Αν φέρνει έσοδα, πρέπει να γίνει μια ενημέρωση. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γιατί τα έσοδα είναι σημαντικά τώρα. Δηλαδή, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η ανακύκλωση είναι κάτι το. Καταρχήν, το έσοδο, να πούμε το μεγαλύτερο, είναι ότι ό,τι σκουπίδι πηγαίνει επάνω στη Μαυρολάχη, μένει τον τόνο, πληρώνεται. Ναι. Όσο πιο λίγη τόνη πηγαίνει, θα έχει μικρότερο κοστό. Και όταν πηγαίνει ανακύκλωση, η ανακύκλωση έχει κάποιο ποσοστό που παίρνει πίσω. Και γλιτώνει και παίρνει. Ναι, και κοιτώ και πηγαίνει. Αυτό είναι που να το μάθει ο κόσμο, γιατί μέχρι τώρα δεν έβλεπε και κίνηση, όχι από τη δημαρχία τη σημερινή. Ναι. Τουλάχιστον από πριν δεν έβλεπε ότι υπάρχει αυτό εδώ πέρα ενεργοποιημένο.
Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, έχω πάνω 50 κάδους. Το πήρα να με κάνετε μία αίτηση, έχω 50 κάδους διαθέσιμους ανακύκλωσης. Μικρός ή μεγάλος? Μεγάλος. Για μικρούς είχε έτσι, είχε τα μαγαζιά. Μικρούς δεν μας έστειλαν, μόνο μεγάλος έστειλαν. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να κάνει μία αίτηση και σε μία-δυο μέρες να βρίσκεται στην τοποθεσία που το θέλει. Έχω 50 κάδους διαθέσιμους. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα στους χώρους εστίασης, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι το καλοκαίρι είναι σε αναβρασμό και χρειάζεται να τους δώσουν μια χώρια την εστίαση, χώρια τα μαγαζιά τα οποία είναι σε αναβρασμό. Είναι και θέμα αισθητικό, γιατί τα πρώτα λίμματα είναι εκεί. Εκεί να τα δουν πρώτα. Να βγαίνει μια ανακοίνωση με τις ώρες και τις μέρες που πραγματοποιούνται η συγκομιδή. Μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά και κάποιος είναι σημαντικό να γνωρίζουν. Ναι, σας λέω, είναι καθημερινός. Τώρα αυτό βγαίνει 7, μετά το καλοκαίρι, δηλαδή στους καλοκαιρινούς μήνες θα βγαίνει 6 ώρα. Αυτό είναι καλό να υπάρχει μια ανακοίνωση. Όταν θα αλλάξει. Θα είναι ο κόσμος ενήμερος. Ή αν έχουμε εντοπίσει κάποιο χρονικό διάστημα που ξέρουμε ότι περνάει, ας πούμε 7 με 8 ή 8 με 9 περνάει την παραλία. Αν μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γύρω στις 7.30 ώρα περνάει αυτή τη στιγμή. Θα ήταν καλό για τους καταστηματάρχες όλους να γνωρίζουν. Σας λέω 7.30 ώρα περνάει, γύρω στις 7.30 ώρα περνάει από κάτω από την παραλία. Εκτός της ημέρας Πέμπτης, που λίγο δηλαδή μας καθυστερεί λόγω ότι μετά πηγαίνει στη Λαϊκή το αυτοκίνητο και άλλα... Και ένα άλλο σημαντικό. Θα στρώσει γιατί είχαμε μόνο ένα απορριμματοφόρο δικό μας, όλα τα άλλα ήταν τα δύο ήταν του εργολάβου. Τώρα ευτυχώς υπογράφοντας τη σύμβαση με την εταιρεία που τα φτιάχνουμε, μας φτιάξανε ακόμη 4 απορριμματοφόρα για όλο το Δήμο, άρα δηλαδή φτιάξαν 2 δικά μας ακόμη, έχουμε περίσσεμα απορριμματοφόρων. Ναι. Αλλά δεν έχουμε άτομα από πίσω. Τώρα περιμένουμε τα πεντάμινα να μας έρθουν από το ΝΟΑΕ για να γίνει καλύτερο. Φυσικά, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα γίνει η ανάρτηση στη σελίδα του ΝΟΕ. Να ξέρετε κι εσείς, όποιος ενδιαφέρεται, ο Δήμος θα πάρει 159 άτομα σε όλες τις υλικότητες. Να μας τα δώσετε αυτά, κύριε Δήμο, και θα περάσουμε και η αυτά δεν είναι δικά μας, αυτά είναι μέσω ΟΑΕΔ. Αυτά είναι όλα τα προγράμματα ΟΑΕΔ. Σε εμάς δεν μας στέλνει. Αυτά είναι μέσω ΟΑΕΔ. Και οι αιτήσεις που γίνονται ηλεκτρονικά, και θα μας δώσουν. Εγώ η καθαριότητα πριν κανένα μήνα δεν είχε γίνει. Αυτό ξεκίνησε από τον Οκτώβριο. Και η κατάσταση όμως έγινε στην Ελλάδα. Παράταση των εκλογών. Ο καινούριος υπουργός, να πούμε, ξέρω εγώ, το άφησε. Και πάει η δουλειά λέγοντας. Και τώρα μας υποσχέθηκαν ότι τέλος του μηνός θα το βγάλει, θα το αναρτήσει στο διαδίκτυο για να γίνουν οι αιτήσεις. Εκεί θα μας λύσει πάρα πολύ τα χέρια, γιατί εδώ στην καθαριότητα θα πάρουμε γύρω στα 12 άτομα εδώ πέρα. Θα μου λύσει τα χέρια πάρα πολύ και όπως βλέπετε εδώ πέρα που λέτε βράχια και τέτοια, ναι. Θα έχω να πούμε τώρα να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει την κοινωνική του εργασία από τη φυλακή, δηλαδή που άνθρωπος βγήκε και κάθε απόγευμα 3 ώρες έρχεται και δουλεύει. Και έχω και ένα την Κυριακή, θα τον έχετε δει, το Δωροδούλη, το Βασίλη από την Κερασιά. Πέρτει και καθαρίζει, να πούμε, την παραλία, τους έχω βάλει ειδικά, δηλαδή, στις παραλίες σας. Θα έρθουν αυτοί, θα μας καθαρίσουν τα... Κοίταξε, εδώ παρακάτω λέω καθαρισμός βράχου, πλατείες, αγορά και σκάλες. Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια τα κεντρικά σημεία της Μηχανιώνας,
τα οποία νομίζω πρέπει να είναι προετοιμασμένα. Θεωρώ το Πάσχα, πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, γιατί θα έχουν και επισκεψιμότητα τώρα το Πάσχα. Αυτά που από την, αυτή την εβδομάδα και πέρα θα είναι πολύ καθαρά. Έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Τώρα επειδή έχουμε, όχι αυτή την εβδομάδα, από την επόμενη θα είναι, γιατί τώρα πήραμε για τις παραλίες κάτω, ξεκινώντας από την Αγία Τριάδα, πάμε τώρα από εκεί. Τότε έρχομαι στο μηχάνημα. Άντε, το μηχάνημα στη... το μηχάνημα... Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κωστή. Μηχάνημα δεν πήραμε. Μηχάνημα δεν πήραμε, τώρα το καθαρίζουμε με τα χέρια. Το μηχάνημα... έχει ένα δήμο, υπάρχει ένα για ένα GCB, υπάρχει ένα μηχάνημα GCB, το οποίο θα το ρίξουμε εκεί πέρα πιστικά και μόνο στον δήμο. Δεν αρχιεριστεί τώρα, ψάχνουμε να βρούμε, γιατί θέλει ειδικό χειριστή για αυτό το μηχάνημα, ο οποίος θα αναλάβει μόνο παραλίες, τίποτα άλλο. Παρακάτω γράφω φωτισμός. Για τις δημόσιες τουαλέτες, εγώ να κάνουμε κάτι για τις δημόσιες τουαλέτες. Ο κόσμος έχει πρόβλημα με τις τουαλέτες. Πρέπει να καθαριστούν και οι δύο τουαλέτες που είναι στα σκαλοπάτια για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε και τον ξένο κόσμο περισσότερο. Οι τουαλέτες εκείνες. Ας κλείσουμε για τις χημικές. Θεωρώ είναι κατάλληλες εκείνες. Θα μπουν οι χημικές τουαλέτες όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα κάπου. Ήδη έχουμε τρεις επάνω στην. Πάνω στον όρφο, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε. Κάτι να γίνει πάντως. Θα βάλουμε χημικές τουαλέτες, γιατί εκείνες δεν φτιάχνουν με τίποτα, στο λέω ξεκάθαρα δηλαδή. Γι' αυτό το συζητήσαμε λίγο. Ναι. Θα βγουν τρεις χημικές τουαλέτες. Ένα πολύ σημαντικό ήταν ο φωτισμός. Ο οποίος θα περάσω παρακάτω και τα σημεία που τα έχουμε επισημάνει και την προηγούμενη φορά στον Δήμαρχο. Εδώ όμως αναφέρομαι στο φωτισμό αυτό που είναι κάτω στα μαγαζιά, στις σκάλες. Ναι. Εκεί πρέπει να γίνει, Νίκο, οπωσδήποτε φέτος. Δεν ξέρω, συντήξτε τα κόστη και αυτά. Δεν πάει άλλη χρονιά χωρίς φως, χωρίς χάλια σκαλιά, χωρίς αυτό το πράγμα να υπάρχει επικοινωνία κάτω πάνω. Έχει πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τώρα από την προηγούμενη εκεί και σκεπάνω. Το λιμάνι με ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί δεν ξέρω, ίσως. Γιατί αυτό ξέρει, μας λύνει τα χέρια όσον αφορά ότι. Μπορώ κάλλιστα να παρκάρω κάτω το αυτοκίνητό μου, αλλά να έχω πρόσβαση να ανέβω πάνω. Και να μην φοβάμαι να ανέβω. Ναι, αν είναι να ανέβω, να βρω κάποιον στη γωνία ή να βρω δύο σκυλιά που ζευγαρώνουν ή να μην βρω να πατήσω, είναι αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε. Δεν χωράει δηλαδή άλλη χρονιά να βγω. Εγώ από ό,τι θυμάμαι από παλιά, θα είχαμε βάλει και με τα φώτα, αλλά. Οι ίδιοι επαγγελματίες που είχαν τα μαγαζιά εκεί πέρα πήγαιναν. Εντάξει, μπορεί τα πάνω-πάνω να το να έχει θέμα. Επειδή τους ενοχλούσε, λέει, να πούμε, ξέρω εγώ, πήγαν τα κατέστρεψαν. Δεν ξέρω τώρα ποιος και τι. Εσείς ενημερώστε μας ότι θα τα βάλετε και δεν θα τα ξαναπειράξει κανένα. Τα φώτα είναι σε ισχύ. Το καλό θα ήταν να βάλεις φώτα επιτύχεια. Για να βλέπει ο άλλος. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Δεν καλύπτει όλη τη σκάλα. Τώρα έγινε αυτή η μελέτη. Τώρα έγινε αυτή η μελέτη. Καταλαβαίνετε. Η σκάλα κάνει αυτό το πράγμα του ζήτησε από τώρα. Το λιμάνι, να σας ενημερώσω, και την υπάρχει τον δρόμο, θα το αναλάβει και το φωτισμό της σχολής, ο οποίος είναι και εκείνος πολύ λίγος. Θα το κάνουμε σε διαγωνισμό. Δηλαδή σε διαγωνισμό. Ήρθαν ήδη τρεις μελετητές, έδωσαν τις προσφορές τους. Και τώρα θα το κάνουμε, γιατί δεν γίνεται με τα. Γίνεται με αυτά που. Όχι, με δικά μας χέρια δεν γίνεται. Γιατί από ό,τι βάλουν το μηχάνημα αυτό που βρίσκουν, που είναι χαλασμένο, που είναι το μηχάνημα το οποίο δεν το διαθέτει η υπηρεσία, είναι σε πάρα πολλά σημεία ακόμα. Να φανταστείτε ότι από κάτω από τη σκάλα, γιατί ο φωτισμός της στο λιμάνι πάνω πάει από τη σκάλα. Ναι. Πήγανε και κλέψανε τα ανοξίδωτα τα οποία στηρίζουν πάνω το φωτισμό, με αποτέλεσμα να πέσουν όλες οι καλωδιώσεις μέσα στο. Όταν θα φτιαχτούν αυτά, θα τα φυλάει κάποιος αυτά, κάπως θα πάρει μια φύλαξη για να μην ξανασυμβεί αυτό, γιατί θα ξανασυμβεί. Αυτό τώρα πιστεύω ότι σε κανένα δίμηνο, τρίμηνο, αυτά θα τα αναλάβει το λιμενικό ταμείο. Θα γίνει το λιμενικό. Ναι, θα γίνει το λιμενικό ταμείο, αλλά υπάρχει και περίπτωση από αυτά τα πεντάμινα όσο αφορά τώρα για το καλοκαίρι, να βάλουμε εκεί πέρα πάνω ένα φύλακα, να φυλάει δηλαδή τις βραδινές κυρίως ώρες και σε συνεργασία με το λιμεναρχείο να μην επιτρέπουμε αυτά
γιατί εντάξει πάνε για ψάρεμα και πολύ εύκολα μπαίνει ο άλλος μέσα στο... Άσο που βρωμίζει πάνω το μόλο. Ό,τι και να πω, κανένα δεν έχω δει εγώ να βάζει μέσα στο καλάθι να πάω, ξέρω εγώ, το δίδυμα, ότι είναι τα δολώματα εκεί, πάπ, τα φύγει και πέρα, σηκώνεται, φεύγει. Και κάθε μέρα δηλαδή πηγαίνει ο άνθρωπος και σκουπίζει και δεν προλαβαίνουμε δηλαδή. Και για το φωτισμό... Ο φωτισμός θα τον αναλάβει τώρα, είναι τρεις εταιρείες, ένας από τους τρεις θα πάρει το έργο. Και για την Αγίου Νικολάου που είναι κάτω ο κεντρικό δρόμο. Νικό, άσχησε να είναι μετά. Νικό, είναι μετά. Νικό, είναι μετά. Για Αγίου Νικολάου. Το ξέχωρο για να πάμε. Ωραία, σε... Εντάξει. Το έχουμε μετά. Το έχουμε μετά. Αυτή είναι η Νικολάου. Τώρα, όχι. Ναι, τώρα έχει και... το μαγαζί σου. Μέχρι το, από σένα, από τον Άγγελο μέχρι τη, το. Εκεί, την άφαβα. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Είναι από το Μασούτη μέχρι το. Μέχρι το Λάκι. Το Σταμίδι. Και πιο κάτω. Και άλλη γύρω κάτω. Εκεί που έχουμε τόσο έντονο δεν είναι όσο είναι από το σκοτάδι. Το σκοτάδι που είναι τα... Τους έχουμε... Εκεί που είναι τα γραφεία του Νίκο, αν πας να κάνει το βράδυ. Είναι σκοτάδι. Στο τέλος μάλλον σκοτάδι. Ναι, φοβούνται να περάσουμε. Έχει ένα πρόβλημα. Και είναι στο κέντρο, έτσι. Θέλει λάμπες έξτρα. Κοστής ο Γκώης είναι προβληματική σε αυτό. Και στη σχολή. Πες λίγο την πρόταση που είχαμε κάνει στον Δήμαρχο, αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Να το σημειώσω λίγο. Αγίου Νικολάου μέχρι κάτω στην Γιώργα, μέχρι την Άφα. Την προηγούμενη φορά είχαμε. Είναι και στο χαρτί αυτό παρακάτω, Νίκο. Δεν πειράζει, εγώ θα το σημειώσω. Την προηγούμενη φορά είχαμε. Μία από τις προτάσεις ήταν φωτισμός του τριγώνου, του εμπορικού τριγώνου της μηχανιώνας. Δηλαδή πρέπει να έχει αρκετό φως για να μπορέσει ο άλλος σε ελεύθερα και να κυκλοφορήσει. Αλλά πάνω σε αυτό το φως είναι μπορεί... ζωή για κάτω από τα μαγαζιά. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι. Πρωτού ρωτήσω την τεχνική υπηρεσία τι έκανε. Εμείς απλά το θέτουμε, το είχαμε θέσει και την προηγούμενη φορά. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν χρήματα να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα, αλλά να δούμε αν υπάρχει. Κάτι έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία, αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τις βιοτεχνίες. Υπάρχει έλλειψη στους κάδους. Κάδος απορριμμάτων. Κάδος απορριμμάτων. Κάδη απορριμμάτων πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα θα μας έχουν έρθει. Πάντως αυτή έγινε όλη η διαδικασία. Περιμένουμε τώρα δηλαδή να μας στείλουν. Τώρα σε πόσο καιρό θα μας σταλεί. Έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την Οικονομική Επιτροπή. Εγώ σε ευχαριστώ την προσοχή γιατί έχουν γίνει συστάσεις προς εμάς επανειλημμένα για τους κάδους. Υπάρχει πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα. Παραγία που είπαμε θα καθαριστεί και σύντομα. Εκεί κάτω που σας λέω. Μισό λεπτό, έχει ακόμα ένα από πάνω που είναι η κάδη στο τέλος της Πολυτεχνείου. Είναι οι τρεις κάδοι που είναι στο, μετά τον Τζανί. Μετά τον Τζανί. Πάρκια Παπαχάρη. Έχει δύο και δύο τέσσερις κάδους. Ναι. Και έναν... Όχι, δεν λέμε ότι είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι, για πείτε μου, δώστε μου μια θέση. Το είναι σε σημείο το οποίο είναι ακατάλληλο να υπάρχουν τόσοι κάδες σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μαζεμένοι που υπάρχει κόσμος που περνάει από εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι είχαμε και δύο θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες τώρα είναι πολύτιμες. Δεν έχουμε που έχουμε. Βασικά εκεί πέρα ήταν πάρκια μηχανά και έχει σπήλους. Εμείς το είχαμε βάλει. Ναι. Πρώτα είναι τίποτα. Πείτε μου μια τη θέση σας, δηλαδή, εμείς, που να τοποθετηθούμε. Εμείς θα σου κάνουμε μια πρόταση που να πούνε. Σήμερα δεν έχω, γι' αυτό γράφω επίλυση προβλήματος αυτού. Ναι. Για να δούμε που μπορούν πάντως οι επαγγελματίες, επειδή ξέρω ότι πετάνε πιο πολύ τα σκουπίδια τους εκεί, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Το να πάρουν ο καθένας από ένα κάδο στο μαγαζί τους, τους μίνι κάδους. Να τα βγάζουν μπροστά από το. Κάντε μου μια πρόταση. Τι ναι, τώρα περνάει το σπουδιά. Να σου κάνουμε μια ολοκληρωμένη λύση για να φύγουν αυτοί από εκεί. Δηλαδή, κρατήστε μου μια πρόταση. 7,5 ώρα είναι. Πε στον άνθρωπο, με άλλο λε. 7,5 ώρα είναι αποτέλεσμα. Να πω κάτι εγώ, επειδή έχω το πιο μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω, Νίκο, πως δεν πρέπει να βρούμε εμείς μια λύση. Το πρόβλημα είναι ότι η κάδη είναι εκεί. Και δεν μπορεί να περάσει από εκεί άνθρωπος το καλοκαίρι, ειδικά το μεσημέρι με την μπουκαδούρα που φυσάει. Από εκεί πρέπει να φύγουν πάση θυσία οι κάδοι. Δηλαδή, εμείς το είπαμε και πέρσι. Πέρσι, ας πούμε, δεν πήγαμε στο υγειονομικό. Έμπαινε ο κόσμος μέσα στο μαγαζί και έφευγε. Δεν μπορούσε να κάτσει.
Γιατί από τη μια είχαμε τους πέντε κάδους που είναι στο Χριστίδη εκεί μπροστά και από την άλλη είχαμε τις ηχθειόσκαλες. Και ο κόσμος έφυγε. Ναι, μακάρι να μην το έχουμε το πρόβλημα. Δηλαδή τους έχω βγάλει, δεν υπάρχει. Τώρα δεν καθόμαστε έξω και δεν μυρίζω, δεν έχει κάτι. Το καλοκαίρι δεν ξέρω. Θα τους δεις και με τα μάτια σου ότι έχουν φύγει. Μακάρι, δηλαδή το έτοιμο μακάρι. Που μη είχατε βάλει. Αλλά το θέμα είναι, δηλαδή για μένα δεν θα ήταν πρόβλημα προσωπικά να πάνε κάτι στο Καρνάγιο, λέω τώρα ένα ακραίο, και να πηγαίνω τα σκουπίδια μου, να τα φορτώνω στο αμάξι και να τα πηγαίνω. Όχι, αλλά από εκεί πρέπει να φύγουν. Δεν είναι μαγαζί. Λέξε, μαγαζί. Δηλαδή, ξέρουμε το μαγαζί. Από πάνω είναι ξενοδοχείο, έτσι. Είναι από πάνω είναι ξενοδοχείο. Έχει μαγαζιά, αλλά πιο δίπλα. Είναι η βόλτα. Είναι το γενικό δεν γίνεται να μείνουν εκεί. Πλέον έχει ανοίξει η πιάτσα και πάμε μέχρι πιο πέρα. Πού θα ανοίξουν οι μαγαζιά τώρα, όλοι οι μαγαζιά τους. Παράδειγμα, είχαμε εκεί στο Καρούλα. Ανάμεσα στο, στο ναι. Δίπλα στο μαγαζί σου. Ναι. Δεν τους ήθελαν, τον απομακρύνανε. Εντάξει. Πού θέλετε, πού θέλετε να πάρει. Μία λύση είναι να πάρει το κάθε τώρα. Μαγαζί ένα κάδο, ναι. Να, ενημερώ, να ενημερωθούν όλοι πότε θα περνάνε τα σκουπίδια, δηλαδή θα περνάνε τη Δευτέρα το πρωί. Κάθε μέρα περνάνε τα σκουπίδια. Ωραία, θα πάρει. Η κάδιο πότε θα είναι όλη τη μέρα. Θα του έχει ο καθένα στο μαγαζί του από πίσω. Δεν θα είναι καλή εκεί πέρα. Και το πρωί να του βγάζει. Για μένα, θα το βράδυ, για μένα είναι το πιο εύκολο αυτό. Σε μιλάω ειλικρινά, για μένα είναι το πιο εύκολο αυτό. Να πάρει το ίδιο από έναν κάδο και να το βγάζετε το πρωί. Να συνεχίσουμε σε ένα μεταξύ μα. Δεν ξέρω πού θα κάνω. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει άμεσα γιατί ο καιρό ανοίγει. Για να συνεχίσουμε από ώρα τη Αθήνα. Σου λέω όταν έρχονται, εγώ σα λέω από τώρα. Ότι μόλι που έρθουν οι κάδοι, δηλαδή οι πρώτοι μικροί κάδοι θέλετε, έτσι δεν θέλετε. Για να βγαίνω περνάω στενά. Και κάτι ακόμα, γιατί είναι και νέα μέλη στο διοικητικό τώρα. Ναι. Την προηγούμενη φορά στις προτάσεις μας είχαμε πει στη θέση Βράχος για να λυθεί τελείως το πρόβλημα και το κυκλοφοριακό του πάνω κάτω και το, του παρκαρίσματος. Είχαμε προτείνει να μπει μία ή δύο κυλιόμενες σκάλες ηλεκτρικές. Σε ποιο σημείο στο... Στο Βράχο της Μεγανιώνας εκεί που είναι τα μαγαζιά, διάμεσα υπάρχουν σκάλες που κατεβαίνουν. Για να αντικατασταθούν αυτές και να τελειώνουν με το πρόβλημα εκεί, να μπουν δύο κυλιόμενες, οι οποίες σίγουρα το κόστος θα είναι... Δεν θυμάμαι, είχαμε κάνει μια έρευνα... Το είχα δει, ναι, απλά δεν το... Δεν είναι και τελείως απαγορευτικό πάντως το κόστος, αλλά λύνει διαπαντός ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει εκεί, όχι μόνο για τα μαγαζιά, και για αυτούς που θα θέλουν να παρκάρουν να έρθουν στα μαγαζιά. Το σημαντικό είναι αυτό. Σε ποιο σημείο θα γίνει αυτό? Ενδιάμεσα και που είναι τώρα οι σκάλες. Να μπουν δύο κυλιόμενες από πάνω μέχρι κάτω με στέγαστρωτες εξωτερικού χώρου, οι οποίοι δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι, Ρωμά. Δύο σκάλες ενδιάμεσα. Δύο σκάλες. Θα κρυθεί κάπου και μέσα τα κρύβουν που είναι σωστό για να ξυπηρετηθούν όλοι. Αυτό το είχαμε. Εξωτερικού χώρου πάντα. Είχαμε από παλιά, από το 2005, εκεί είχε γίνει μια μελέτη με ανελκυστήρα. Αλλά... Νομίζω ότι ο ανελκυστήρα θα είναι και χρονοβόρο και με. Όχι, κόλλησε το θέμα. Έγινε μελέτη, υπάρχει μελέτη. Υπάρχει μελέτη του ανελκυστήρα. Και μάλιστα θα κυκλοφορούσε με τα. Εκεί που έχει τα βολταϊκά, φωτοβολταϊκά. Κάτω. Κάτω. Του πάρε διαφορετικές απολύσεις. Πάντως, αν είχε μια κυλιόμενη σκάλα, αν είχε και ανέβαζε εύκολα πάνω, θα πάρει και ένα κάτω. Είναι καλύτερα και όταν το λέω. Η κυλιόμενη ήταν λιγάκι δύσκολη από ό,τι θυμάμαι τη μελέτη, γιατί ο δρόμος επειδή κατεβαίνει απευθείας μέσα στο δεν δρόμο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, επειδή ρωτήσαμε το εταιρεία. Θυμάμαι δηλαδή ήταν πονάσαρπο. Πήγαινε κάπως έτσι, περνούσε από μέχρι πάνω από τον δρόμο και έβγαινε... Μέχρι πόσα μέτρα μας είπε. Πάντως το κάλυπε το κομμάτι, εκείνο άνετα. Τσίμα είμαστε. Δεν είχε θέμα. Το θέμα κλίσης και απόσταση. Ο Νίκος έλεγε να βγει κατευθείαν στο πάρκινγκ. Α, έτσι είναι. Όχι, η μελέτη αυτή είναι δηλαδή βγαίνει απευθείας στο πάρκινγκ. Δηλαδή ήταν ακριβώς μπροστά στο ανάμεσα τζανί με το δικό σας το μαγαζί. Εκεί δηλαδή στο κενό εκείνο. Αλλά κόλλησε το θέμα. Ας ευχαριστούμε αυτές που έχουμε λίγο για φέτος. Μετά λέμε τις κυλιόμενες. Πάμε στην παραλία. Παραλία Νέας Μηχανιώνας. Δηλαδή τη βαφή και ξέρεις. Τις βαφές που βαφές έγινε παντού παιδιά. Παραλία Νέας Μηχανιώνας. Είχαμε τοποθετηθεί και την προηγούμενη φορά πάνω στο αυτό. Έχουμε για να παίξουμε μπάλα, είμαστε μέσα, κάνουμε μέσα γήπεδο. Το χορτ. Ζητήσαμε
από τον Δήμαρχο και το ξαναζητάμε πάλι να καθαριστεί, να φτιαχτεί η παραλία και να δώσουμε την επιλογή σε όσους θέλουν να κολυμπήσουν, να έρθουν να κολυμπήσουν, όσοι δεν θέλουν να έρθουν να κολυμπήσουν εκεί, να πάνε αλλού. Απλά να δώσουμε την επιλογή στον πολίτη να πάει να βουτήξει εκεί. Και επιπλέον, θα συμπληρώνουμε κάτι ακόμα, έχουμε συμπληρώσει τη φορά. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ξαπλώστρες οι οποίες είναι για να δημοπρατηθούν από την κατάσταση που είχε γίνει στο ποταμό. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε να δοθούν στις ταβέρνες της Μηχανιώνας από 100 ξαπλώστρες ο καθένα, από αυτές εδώ δεν ξέρω το πόσο όπως είναι, είναι 50, 150, είναι 200, δεν ξέρω πώς είναι. Πάντως, ισόπωσες, να δοθούν ισόπωσες ξαπλώστρες του καθένα, να τοποθετηθούν, να μπορούν να είναι οι επιτηρητές της καθαριότητας και της... Μαγαζάτορες. Μαγαζάτορες, ναι. Σε ποιο σημείο αυτό θα γίνει, αυτό να γίνει μπροστά στο να καθαριστεί, δεν μιλάμε παραλία μόνο του Ρετσέλη, μιλάμε γίνει από τη σκάλα τη μικρή. Το παραλιακό μέτωπο και σκάλα τη μικρή. Όταν μεγαλύτερα, πάμε να δείξουμε ξαπλώστερε εκεί. Να του δοθούν και να είναι υπεύθυνοι να διατηρήσουν τι ξαπλώστερε και την καθαριότητα σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό θα μα λύσει και εμά τα χέρια. Αυτό θα λύσει και των επαγγελματιών τα χέρια. Η συνεργασία θα λύσει τα χέρια όλων. Ναι, κυρίως τα χέρια από τα δικά μας, γιατί θα έχουμε εγώ το κεφάλι μου ήσυχο ότι η κίνηση θα γίνει θα καθαριστεί. Δεν θα μείνει έτσι παραλία. Δεν παραλυθεί η παραλία. Τώρα εκεί μπροστά στο προβατάρι εκεί είναι κάποια παρκάκια. Αυτά τα παρκάκια μπορούν να πάνε να. Γιατί. Αυτά θα φύγουν να πάνε δίπλα στο κανάλι. Ωραία, να φύγουν να πάνε από εκεί. Πάνε δίπλα στο κανάλι, δηλαδή μαζέψαμε κάπου. Αλλά αυτό για τη Μηχανιώνα είναι και θέμα αισθητική. Δεν είναι μόνο θέμα κολυμπήσει, είναι θέμα αισθητική. Και ω παραλιακό μέρο, και δεν έχουμε παραλία, θα πάμε παραλία. Δεν είναι αισθητικό, κύριο θέμα είναι. Θα φέρουμε έσοδα και στου επαγγελματίε και θα διατηρήσουμε το μέρο καθαρό. Κυριότητα θέμα είναι. Είναι κύριο γιατί είναι και αισθητικό αυτό. Λοιπόν, και συμπληρώνουμε εδώ τοποθέτηση beach volley. Για το κενό μέρος που μένει εκεί πέρα που είναι τα παιδιά, αν θα μείνει δηλαδή, αν γίνει παραλία και καθαριστεί. Εκεί που είναι το παλιό το μαγαζί του τρόμου με τον βιολογικό που θα μείνει ένα κομμάτι. Μιλάς λογικά του Μπαράκη. Είχαμε ένα πρόβλημα. Εκεί πέρα μπροστά στο σκάλα, στην εκπάθηση. Δεν έχει γιγαντώσει εκεί πέρα. Ναι. Είναι παραλία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο το γνωρίζω ο αντιδήμαρχος για την εκβάθυνση. Την εκβάθυνση είναι θέμα ημερών να μας έρθει η αδειοδότηση από κάτω από την κεντρικά ημερατεία της Αθήνας. Έχουν γίνει ενέργειες. Ναι, αυτά μαζί όλα μαζί θα γίνουν. Αν γίνει από κάτω, θα οργανωθεί. Τι κάνεις. Ναι, λοιπόν, πάνω στο φώτι του Σταμίδη. Νομίζω ότι αν δοθεί τέτοια ευκαιρία στους επαγγελματίες να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να πάρουν καινούργια έσοδα σαν επιχειρηματίες, νομίζω ότι θα μπορέσουν να το κάνουν και μόνοι τους. Θα το θέλουν να το κάνουν και μόνοι τους. Να και να πω λίγο κάτι πάνω. Δεν είναι κάτι. Κάνω τώρα το Γιώργο Διαβόλου. Τους επαγγελματίες τους έχεις ρωτήσει. Όχι, τους έχουν ρωτήσει δηλαδή αν θέλουν να γίνει αυτό και αν αναλαμβάνουν την ευθύνη να καθαρίζουν. Γιατί είναι βασικό αυτό. Δεν έχω ρωτήσει κανένα επαγγελματία. Είμαστε σε μια τέτοια προτάσεων. Κάναμε την πρόταση. Αν γίνει από εκεί. Γιατί μπορεί να πει ο Σεγόρεφιλ, δεν θα μα ασχοληθώ με ξαπλώσει και να καθαρίσω. Κοίταξε, είναι. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Όχι, δεν σίγουρα. Θα δώσω μαγαζιά. Το δικηγόρο του Διαβόλου κάνω από τώρα. Είναι ο Ρετσέλη, ο Προβατάρη και ο Θόδωρο. Αυτοί οι τρει δεν είναι κι άλλο. Θα έρθουμε σε μια συζήτηση να πούμε και με του επαγγελματίε. Εμείς προτείνουμε αυτό. Αν είναι εφικτό να γίνει, ερχόμαστε σε μια κοινή διαβούλευση με τους ενδιαφέροντες, τους ενδιαφερόμενους και... Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα με τα μαγαζιά πάλι κάτω στην Πολυτεχνείο για το προάβλιο χώρο που έχουν μπροστά από τα μαγαζιά τους. Τι πρόβλημα έχουμε εκεί πέρα. Επειδή έχει βγει ο νόμος με το κάπνισμα, λοιπόν, αντιμετωπίζουμε το εξής. Οι πελάτες, οι καπνιστές έχουν τη δυσκολία να μπουν μέσα, γιατί το μαγαζί θα το γράψουν. Να βγουν έξω χειμώνα δεν γίνεται και τα μαγαζιά για να βρουν μια διέξοδο από αυτό το πράγμα δημιουργήσανε κάποιους χώρους έξω, τουλάχιστον να μπορεί ο καπνιστής να κάνει. Να
καπνίσει. Να κάνω ερώτηση, λοιπόν, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε με, με τα τοπικά συμβούλια. Γιατί είχε μια συνάντηση να πούμε το τοπικό συμβούλιο μαζί με την αντιδήμαρχο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Όχι, να το ολοκληρώσω. Αυτό πότε έγινε. Γράφω ερώτηση και θα ρωτήσω. Ναι, αυτή η συνάντηση πότε έγινε. Πώς. Αυτή η συνάντηση πότε έγινε. Το τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό με την αντιδήμαρχο. Πρέπει να γίνει την περασμένη εβδομάδα. Καλά, και δεν ειδοποιήθηκαν οι επαγγελματίες που είναι άμεσα ενημερωμένοι. Όχι. Ερώτηση. Αυτό είναι το οποίο, δηλαδή μεταξύ του οι υπηρεσίες. Ναι, δεν διαφωνώ. Το τοπικό συμβούλιο ενημέρωσε κανένα επαγγελματία που είναι στο Πολυτεχνείο. Δεν ενημέρωσε κανένα. Για ποιο λόγο. Αυτό έγινε μεταξύ των υπηρεσιών, δεν έγινε Άλλο λέω, ναι. Θα πάρουν αυτή μια συζήτηση, θα πάρουν μια απόφαση. Χωρίς επαγγελματίες. Το θέμα είναι στη συζήτηση να μπουν μέσα. Να ολοκληρώσουμε τώρα. Τώρα το τοπικό συζήτηση με την αντιδημαρχία. Τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να καλεστούμε εμείς. Κάτσε να συγγνώμη, σου λέω ότι συζήτησαν τώρα το τοπικό μαζί με την αντιδήμαρχο τι μπορούν να κάνουν. Δεν βγήκε καμιά απόφαση τι θα κάνουν. Απλώς τώρα το πήρε το θέμα του περισσότερο η αντιδήμαρχος κυρία Πασχαλίδου. Ναι, η κυρία Πασχαλίδου. Λοιπόν, θα το δει το θέμα δηλαδή και θα δει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θα δει το θέμα. Την Πάρτη την έχει πάρει ο Λάξης Παναγενημένος τηλέφωνο 5 φορές. Είναι καλά και εδώ πέρα το θέμα. Χρήστο, περίμενε λίγο να πω. Εντάξει, μου λέω αυτά που συνέβησαν. Τα ξέρουν όλοι. Λοιπόν, κάναμε κάποιους χώρους για αυτό το θέμα. Τι έχει γίνει τώρα, η Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι όχι ανταγωνιστές μας, είναι άνθρωποι επαγγελματίες έτσι και προβλέπουν τις καταστάσεις και είναι ένα μεγαλύτερο δείγμα. Τι έχει κάνει, όλοι έχουν κάνει τους προάλλους χώρους. Όχι προάλλου να το κλείσει τελείως, δεν συζητάμε καν για παρανομία τώρα. Μιλάμε να μπορεί να μπει όπως έχουν βάλει και αυτοί σε όλα τα σχεδόν πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, μια ζαρτινιέρα με το Flex Plus, να μπορέσει να καλύψει τρία σημεία για να μπορέσει όλο να κάτσει να μπορεί να κάτσει εκεί πέρα. Να το βάλει λοιπόν, και αυτό το θέμα εδώ πέρα το συζητήσαμε με την Πάτη. Ναι. Λοιπόν, τι απάντησε σε έδωσε. Η Πάτη μου είπε ότι θέλει να αλλάξει τις πλάκες στο πεζοδρομίο εκεί πέρα να αλλάχτούν. Την είπα να αλλάχτούν, αλλά την εξήγησα ότι αν πάμε σε μέτρο να γκρεμιστούν αυτά ή να μην υπάρχουν τελείως και ξαναπάμε πάλι στα παλιά, να βάλουμε κολονάκια, να βάλουμε γλάστας και τα λοιπά και να έχουμε τα άλλα τα προβλήματα, τα πάρκαρε το αυτοκίνητο και δεν περνάει ο πεζός, την είπα επειδή έχουμε την εμπειρία πλέον των χρόνων με το μέρος μας και δεν χρειάζεται να ξαναπαναληφθούν καινούργια λάθη επειδή ήθελε ένα νέο άτομο και μπήκε σε μια υπηρεσία. Λέω, έλα από εκεί σε παρακαλώ πολύ να δούμε από κοντά πώς μπορεί να επιληθεί το θέμα τους. Δεν έχει έρθει. Την πήρα, την ενόχλησα και δεύτερη φορά την είπα να έρθει, δεν έχει έρθει. Εγώ που τη βλέπεις το σημείωσα εδώ πέρα να την ενοχλήσω εγώ ίδιο στην καθήκη. Επειδή εσύ είσαι ο αρμόδιος, τα παράπονα τα κάνω σε σένα. Εντάξει, δεν ξέρω. Την χανιώνας. Λάκη να πω κάτι άλλο. Ναι. Αν όλοι εμείς οι μαγαζάτορες συνεννοηθούμε και πούμε ότι αφού βγήκε ο νόμος και κάποιοι θα φάνε τα πρόστιμα, να πούμε ότι δεν θα καπνίζει σε κανένα μαγαζί μέσω πελάτης. Δεν λέω τώρα, κάνω μια υπόθεση. Σε κανένα. Αλλά αν θα πούμε ότι δεν θα καπνίζει, υποθετικά. Δεν θα καπνίζει κανένα. Κοίταξε. Ο κόσμος όλος αυτός. Να σου πω κάτι. Επειδή ο ανταγωνισμός τριγύρω. Είτε λέει ότι αυτή δηλαδή ένας που θέλει να κατέβει από το σπίτι του να πιει ένα καφέ, δεν θα κατέβει και να βγει έξω να κάνει ένα τσιγάρο. Ρωτάω. Αλλά να συνοηθούμε όλοι. Όχι να ξέρει, α, ο Παναγιώτης αφήνει, ο Μίμης δεν αφήνει, οπότε ας πάω στον Παναγιώτη. Κοίτα, σε όλους να μην καπνίζει μέσα κανείς. Εμείς πιστεύετε το πάει μαξέ. Το τι συνεννόηση πρέπει να γίνει αυτό είναι. Εγώ μαξά πάω. Δηλαδή δεν θα πας εκεί που ο Παναγιώτης είναι φίλος σου και θα βγεις έξω να κάνεις ένα τσιγάρο. Χάρη αυτό που έχει παιδί στο σπίτι, δεν μπορεί να καπνίσει και σπίτι. Κόσμος, θα φύγει. Ρωτάω, πιστεύετε δηλαδή ότι θα φύγει. Εγώ σαν καπνιστής πάντως δεν θα καταλαβαίνω να κοιτάσουμε. Ναι, αυτό δεν μπορώ να πω και το καφέ μου χωρίς σιγάρο. Δεν το κάνω. Δηλαδή δεν θα πέρασε. Α πω πέντε, σαν κάνω τσιόλα και σαν πω. Εγώ δεν είμαι καπνιστής. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έτσι, υπόθεση σου. Αν υποχρεωθώ, μπορεί και εγώ να αλλάξω τα πράγματα. Δεν ξέρω. Κυνηγούνται τα μαγαζιά. Λίγο στην αρχή ένα ψήφο. Σε όλη την Ελλάδα. Αφού θέλουν να γίνουν λίγο πιο νόμιμοι, γιατί να μην τους αφήσουμε. Ερώτηση κάνω. Μια ερώτηση να κάνω. Για αυτό το μέτρο λένε ακόμα και στα Μικέλα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Όπως έχει κρύο αυτές τις μέρες. Να πω τότε μια άλλη λύση. Και λένε να πω μια άλλη λύση. Κάπνισε. Θα φέρουν και ένα ποτηράκι με νερό και μέσα στο Μικέλα. Στη Θεσσαλονίκη. Το κάπνισε στο Τσάκι.
πρόβλημα. Πρέπει να μην στείλει μπάτι τώρα και έχει ξυλώσει εκεί πέρα. Ήδη τώρα θα το ξεκινήσει ο Μακεδένης ο Μακεδένης. Αλλά μετά λέω ότι σε φορά εμάς. Θα ξυλώνει και στην παρέα. Όχι, όχι, ο Κώστας, ο Σογιωτάκης, με μια εθελοντική ομάδα θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε εκεί πέρα κάτι της πλάκης. Της πλάκης κάτω στην παραδείγμα. Μέχρι να περιμένουμε, πότε θα πάρει τα αποφάσεις μας. Όχι, μόνος πέρασε. Όχι, μόνος πέρασε. Αν έλαβε αυτός μαζί με το... τον Αγρία, το... Μπαρμπαλιά που λένε, ξέρω εγώ, και ακόμη δύο άτομα και θα σας περάσουν. Εμείς τα βρήκαμε την πρώτη φορά με την Πάτη, μας έστεισε μια μισή ώρα να θυμάσαι εδώ πέρα που ήσουν και σκέφτηκε. Ναι. Κατεβήκαμε κάτι, κάναμε αυτοψία, θυμάμαι πέντε πράγματα, τι είχε γίνει με την προηγούμενη διοίκηση, τι έγινε τώρα και τι κάναμε εμείς. Δεν περιμέναμε μέχρι να οργανωθείτε, πήραμε εμείς κάποια μέτρα. Σου από εκεί πέρα τι λέω, έλα να δεις, έλα να δεις εσύ με την κυβέρνηση. Κάνουν κάτι ωραίο, καλέστε και νόμου. Ναι, σου λέω, ο... δεν είστε ποτέ. Ο Σφακιωτάκης, ο Κώσταν, μαζί με τον Μπαρμπαλιά, τον... Αντρέα. Τον Αντρέα. Τον Αντρέα. Και ακόμη δύο άτομα, ο Σταύρος, ο Κάμπας, θα αναλάβουν εθελοντικά να φτιάξουν τις πλάκες αυτές. Απλά λίγο μόνο μια παρένθεση. Αυτό θα γίνει Σεπτέμβριο, δεν θα γίνει. Όχι, τώρα θα γίνει. Νικό, τώρα να γίνει άμεσα. Όχι, ρε ξελόγιο. Τις πλάκες, λέω, το απέναντι. Α, το απέναντι. Αυτό όμως σε λέει και ο Λάκης και ο Χριστός είναι ότι εμείς βάζαμε εδώ πέρα η Πάτη και έφυγε. Κάναμε την αυτοψία μας σε παγκουδάκι με το Σάκη Δασκαλάκη. Λέει, θα το δω. Πήρε να θα δω και θα σε απαντήσω. Λέω, έλα μαζί, όλοι μαζί, να βρούμε μια λύση. Μαζί. Και... δεν ήρθε ποτέ. Έστειλα χαρτί με την το πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου. Το οποίο αυτό. Ακυρώθηκε από το κατάλογο και τώρα λένε ότι ξανά έγινε άλλο συμβούλιο. Και ενδιάμεσα πέρασαν και δύο κοπέλες και κάνουν φωτογραφίες. Για να κάνουν κάτι, διαβάζει για τυφλούς και τέτοια. Δεν κατάλαβα. Εγώ αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι αυτό, ότι δόθηκε η εντολή να πούμε σε αυτά τα άτομα και είπαν να πούμε ότι θα κάνουν εθελοντικά αυτά τα άτομα δηλαδή και πολύ σύντομα. Ήδη δηλαδή, άμα πρόσεξε εδώ που έχει ένα κρεμισμένο, δύο παγκάκια δεν έχει εδώ πέρα. Είδε δηλαδή το καλό πως έχει να το ρίξει άλλο. Εμείς δεν μιλήσαμε για το απέναντι, το καλοκαιρινό, μιλάμε για το χειμερινό. Εμείς από την πλευρά μας δεν θέλουμε να παρανομήσουμε. Όχι, θέλουμε να είμαστε μέσα στον ανταγωνισμό και όχι εκτός. Όταν μια αλυσίδα καταστημάτων, τα Μικέλια έχουν κλείσει τα πάντα. Λοιπόν, όταν η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη παντού, μπαξέρε, εδώ περιοχή, δεν μπορούμε να περάσουμε. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος. Να συζητώντας να δοθεί μια λύση όχι αντιαισθητική, αισθητική ή καλέσθητη και να μην είναι παράνομη. Δηλαδή, αν θα βγάλει τρία τραπεζάκια που είναι παραγγείλει έξω, πάνω σε να ξυλώσει και το ρεντρό που είναι όλο χτισμένο στο πεζοδρόμιο για να ξέρουμε τι γίνεται. Α πούμε κάτι άλλο. Το νοστίσιμο, εμείς πούμε συγκεκριμένα εδώ στο Δήμο, βγήκε με άδεια δικιά σα λογικά διοίκηση. Έγινε τώρα το νοστίσιμο στο Μπαξέ. Ναι. Αυτό πήρε όλο το που έχει πάρει. Άρα αναγκαστικά είναι κάτι το οποίο το ξέρει η αντιδήμαρχο. Αυτό μπορεί να είναι και προάβλιος χώρος. Πεζοδρόμιο. Το έχει όλοι γνωρίζουμε γιατί δεν ξέρω τι όλοι μας το πάει, όλοι το πιάνουν είναι. Όλοι. Δεν γνωρίζουμε γιατί δεν μπορεί να είναι προάβλιος. Αν είναι προάβλιος μπορεί να το κάνει. Άμα τον δεν ξέρω τι. Σίγουρα υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε αυτά. Εμείς θέλουμε να είμαστε γνωστοί. Σε σχέση με τους άλλους δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε κανένα. Απλώς θέλουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικό τους άλλους. Θέλουμε να είστε αντιμετώπιση. Εγώ εκείνο όμως που θέλω να πω. Όσο αφορά δηλαδή όπως το θέτεται αυτά, θέλω να πω και εγώ να πω όσο αφορά για τα τραπεζάκια που βγάζετε έξω στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να λύσει με τα μηχανάκια, αυτό λέμε, το έχουμε παρακάτω. Βάλτε τα μέσα, τα τραπεζάκια, έχετε πώς τα μεγάλα, όχι απ' έξω, γιατί ο κόσμος κάνει πολλά παράπονα. Φυσικά θα απαγορευτεί, σας το λέω επίμως, δηλαδή η στάθμιση από τα μηχανάκια, τελείως δηλαδή θα φύγουν από εκεί τα μηχανάκια. Θα μπει αυστηρή δηλαδή τέτοια πάνω όσο αφορά τα μηχανάκια εκεί. Θα μπορούν τα μηχανάκια να πάνε να παρκέρνουν όλοι σε ένα πόστο, είτε στο Μαργαρίτη εκεί απέναντι στο παλιό του Τσιμτζίρι, είτε ξέρω εγώ στο Τζανί. Δεν είπαμε να τα πάρουν, να πηγαίνουν εκεί επάνω να τα παρκέρουν τα μηχανάκια, αλλά όχι επάνω στο πεζόδρομο. Δηλαδή θα πέφτει η γράψη. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Και τα, όλα δηλαδή τα σκαμπό εκείνα που είναι μέσα στο πεζόδρομο, δηλαδή να περάσουν μέσα στα πόστα. Όχι αυτό γιατί είναι χάλια εκεί πέρα. Να γίνουν και από την άλλη πλευρά. Δεν μπορούν να περάσουν. Εντάξει, λέμε να πούμε, ξέρω εγώ, από την πλευρά του μαγαζιού σας. Εντάξει, επειδή δεν περπατάει και εκεί ο κόσμος, το καταλαβαίνω και εγώ, και εγώ ίδιος μου το περπατάω. Αλλά τουλάχιστον από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι καθαρός ο χώρος για να πάει.
Αυτό συμφέρει και για εσάς. Γιατί εγώ έχω ακούσει ανθρώπους, έχω δει στην Αγία Τριάδα να περπατάνε, δηλαδή να πάνε για βόλτα το βράδυ και να λέει ώρα στον άλλο, τι να πάνε να κάνουμε μέρα στη μηχανή, αφού δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε από το πεζόνι, δεν λέω από τα μηχανάκια. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό εντάξει, συμφωνούμε. Δηλαδή φεύγει ο κόσμος για αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να κάνει. Αυτό δεν φταίνει καταστηματάρχε, φταίνει η διοίκηση προηγούμενη ή των ετών. Δεν φταίνει καταστηματάρχε να παρκέρουν τα μηχανάκια εκεί πάνω. Δεν είπα αυτό. Για τα σκαμπόλια και τα σκαμπόλια. Για τα σκαμπόλια. Εγώ λέω και για τα σκαμπόλια. Να μην φύγουν τα σκαμπόλια από εκεί. Νομίζω ότι τα μηχανάκια όμως είναι μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί από τα τραπέζια. Για τα δύο είναι πρόβλημα. Για τα δύο είναι πρόβλημα. Ήταν εκεί τόσο χώρο μπροστά. Για ποιο λόγο να έχεις στο πεζόνι. Να πω κάτι. Εκεί τα πασαράκια που έχουν στον δρόμο, για μένα καλό είναι να φύγουν τα σιδερένια και να μπουν πάλι σε τέτοια μικρά κολονάκια, αλλά παιδιά τα στοιχεία. Γιατί έτσι χάσαμε την παιδιά. Και φοβηθήκαν εκεί πέρα πάνω. Τα κολονάκια τα μικρά που είναι πάνω στο πεζόδρομο. Εκεί τα μικρά τα σιδερένια να καταφύγουν και να πούνε ελαστικά. Υπάρχουν ελαστικά. Και να σου πω εγώ να πούμε και πώς θα ανεβαίνουν πάνω στο τέτοιο μαγικό. Έχει δίκιο πάλι. Ξέρω να βγει ο στήλο στο φω. Παιδιά έτσι έχουν ζωέ με αυτό. Χάσαμε κι άλλα παιδιά έτσι. Μακριά από εδώ. Αν μπορεί να γίνει, κοίταξε εδώ. Λοιπόν, κάτι που εκεί. Ναι, εκεί που είναι η κάρη θα μπορούμε να μιλάω ειλικρινά, δηλαδή θα όσο αφορά δηλαδή για τα ζάστια και ίσως το άλλο που είναι εδώ και αυτό που συμβαίνει. Ερχόμαστε εμείς, δεν είμαστε. Αλλά και εσύ να τους διώξεις από εκεί. Είναι καλή λύση, τα βάζουμε. Όταν έχετε κάνει πρόταση για την ξανά. Θέλουμε να είμαστε προκλητικοί, να δουλέψουμε. Σας είπα ότι τα μόνα μηχανάκια που θα μπορέσουν να περάσουν θα είναι αυτά να πούμε που κάνουν delivery, τα οποία να πούμε θα είναι αναγκασμένοι να παρκάρουν από την πλευρά των μαγαζιών του σε μια γωνία. Γιατί εντάξει, ένας που κάνει delivery δεν μπορείς να φεύγουν από την κατεύθυνση προς τα πίσω όμως, όχι από την κατεύθυνση κατά μπροστά, γιατί μόνο κατά μπροστά είναι επικίνδυνο. Θα φεύγουν από την άλλη επιρροή. Και θα το επιχείρημά του θα είναι να πούμε ξέρω εγώ μπροστά στο μαγαζί. Γιατί θα έχει πεζόδρομο. Προς το πτενίδι να πηγαίνουν δηλαδή. Να φεύγουν προς το πτενίδι πίσω, να φεύγουν. Ναι. Λοιπόν, υποστήριξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών. Προορισμών της μηχανιώνας αλλά και την βιοτεχνική και παραγωγική μονάδων και προϊόντων για μείωση της ανεργίας. Λοιπόν, η τουριστική συμμετάσχει από ό,τι ξέρουμε σε κάποιες εκθέσεις. Έτσι. Και θα γίνει και μια μεγάλη έκθεση, λέει, κάτι έχει στο πρόγραμμα. Είναι να έρθουν νομίζω κάτι πράκτορα στο 30 του μηνός. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή για να δουν τα καταλήμματα, να δουν την περιοχή. Τέλος πάντων, να γίνει μια παρουσίαση ή πρώτη φορά γίνεται, είναι σωστό. Το δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε όμως εκτός από την προβολή των τουριστικών αξιοθέατων, παραλίες κτλ. Θέλουμε να προωθήσετε και τα βιοτεχνικά προϊόντα που έχει ο Δήμος Θερμαϊκού και δεν μιλάμε μόνο για τη μηχανιώνα εδώ. Σε όσες εκθέσεις έχουμε πάει, έχουμε δει, λέει ας πούμε, νομός Φιώτιδας. Δήμος Φιώτιδας. Όχι, νομός Φιώτιδας ή Δήμος ξέρω εγώ τάδε ή περιφέρεια τάδε και παρουσιάζει 30 προϊόντα. Δεν παρουσιάζει δηλαδή τα τοπία του, παρουσιάζει τα προϊόντα. Με κάποιο βγάζουν μέλη. Ο στόχος δηλαδή είναι εκτός της τουριστικές εκθέσεις να πάνε και σε επαγγελματικές εκθέσεις. Που είναι σημαντικό να και υπάρχουν προϊόντα. Δηλαδή έχουμε ένα στο μεγαλύτερο κύριος Βασιλείου που είναι στον τόπο μας. Μπορεί να ξέρω εγώ γιατί φέτος θα δημιουργηθούν, θα κάνουμε γιορτές αμπέλα, ξέρω εγώ τώρα, μπορεί ξέρω μέσα αυτές τις εκδηλώσεις να κάνουμε και μία. Έχουμε, έχουμε εδώ για μία έκθεση, είναι παρακάτω που θέλουμε να γίνει στη Μηχανιώνα, θα σας ενημερώσει αυτό. Εδώ μιλάω για εκθέσεις που γίνονται, ας πούμε, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι, να πάρουμε συμμετοχή εκεί. Να εστιάσετε σε ποια προϊόντα μπορούν να αναδειχθούν από το Δήμο Θερμαϊκού και από τη Μηχανιώνα, όσα μπορείτε περισσότερα και να τα παρουσιάσετε αυτά τα προϊόντα. Παραγωγικά προϊόντα, να τους μαζέψει αυτούς τους παραγωγούς ποιοι είναι. Στηρίξτε τους αυτούς. Δηλαδή το να ξοδέψετε 2.000 και 3.000 ευρώ σε μια έκθεση να στηριχτούν κάποια προϊόντα νομίζω είναι καλό για τον τόπο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι περίπτερο. Δεν είναι περίπτερο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαφημιστικές πινακίδες. Είχαμε το θέμα με τον νόμο που έχει βγει για τις διαφημιστικές πινακίδες. Είναι να ψηφιστεί ένας κανονισμός, δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί ή όχι. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε στα χέρια μας, Νίκο,
ένα μπούσουλο τέλο πάντων, τι ακριβώς, πώς και πού μπορούμε κάποιοι να βάλουμε. Λοιπόν, διαφημιστικές πινακίδες, από ό,τι ξέρω, ό,τι εξέχει από το δέντρο δεν απαγορεύεται. Από το βάρισο δηλαδή. Εμείς θέλουμε να πάρουμε στα χέρια μας το κανονισμό, να το δώσουμε στα μαγαζιά και όποιος μπορεί να βάλει πινακίδα να τοποθετήσει. Γιατί έχουν ξυλωθεί κάποιες. Κάποιες αφήσαν και όχι. Κάποιες όχι. Κάποιες όχι. Φυσικά σε άλλους δήμους δεν έχει ξυλωθεί τίποτα. Παιδιά, κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό με τις πινακίδες. Είναι σοβαρό. Έχουν πέσει πάρα πολλά προστήματα. Παράδειγμα, το Λίτρι εδώ, την έβγαλε την πινακίδα του ήδη να τον ξέρω, γιατί αυτό είναι φυσικά το τέτοιο, ήταν και 10.000. Γιατί είναι αναλόγως με την πινακίδα πάει και το πρόστιμο. Και μόλις τον ενημέρωσαν ότι το πρόστιμο είναι 10.500, αν θα περάσετε μπροστά από το Λίτρι, δηλαδή θα δείτε μια που είχε έτσι μια μεγάλη μπροστά στο μαγαζί του, την έβγαλε και εδώ και στην επανομή. Πάντως κάποιοι Δήμοι δεν έχουν βγάλει σε μια πινακίδα και ο Δήμος επικαλείται ότι δεν έχει τα μέσα να τις έχει στείλει πίσω, έστειλε ο εισαγγελέας εντολή και στείλει πίσω στο εισαγγελέα ότι εμείς δεν έχουμε τα μέσα να τις ξυλώσουμε. Νομίζω η προηγούμενη διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια σύμβαση με έναν εργολάβο για να μαζεύει τις πινακίδες. Αυτή ισχύει μέχρι και σήμερα. Το συνεργείο του Δήμου τις βγάζει. Αυτά είναι το συνεργείο του Δήμου. Το συνεργείο του Δήμου τις βγάζει. Πάντως κάντε μια έρευνα, γιατί γίνεται μόνο σε εμάς. Γιατί είναι μόνο δικό σας. Δεν είναι ρε παιδιά μόνο δικό. Γιατί στο πλαγιάρι, στον Περνάω, όλα αυτά. Στο Δήμο Θέρμης συμβαίνει, βγάζουν και εκεί πέρα. Στο πλαγιάρι, όπως λέει, όπου δεν έχει κάτι. Στο Δήμο Θέρμης που ξέρεις. Εγώ πινακίδες, εγώ πινακίδες. Ναι, τι παίρνω είναι. Στο Δήμο Πολέως, από ό,τι ξέρω που συζητάμε συναμένους πόλεις που δεν βγάζουν. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνει. Εμείς θέλουμε πάντως το έγγραφο μπροστά μας να ξέρουμε. Άμα σας δείξω, αν πάει κανείς στην οικονομική υπηρεσία και πει στον κύριο Μίλιο να πούμε να σας δείξει την κατάσταση με τα πρόστιμα. Έχουν πέσει τα γνωρίζει. Δηλαδή είναι βαριά τα πρόστιμα. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν μιλάμε μόνο για πινακίδες σε μαγαζιά. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αναρτήθηκαν αφίσες στους δρόμους και πανό. Δηλαδή, παράδειγμα. Ο Παονέσουλο, να πούμε, διαφήμιζε, έκανε διαφήμιση, να πούμε, ξέρω εγώ. Το χώρο του. Όχι το χώρο του. Εδώ, δηλαδή τις ακαδημίες του, να πούμε. Και είχε ένα όνομα πάνω που ήταν ο χορηγός του. Παιδιό. Ο χορηγός του έφαγε πρόστιμο. Μη μάθος γράψαν έτσι. Ο χορηγός έφαγε πρόστιμο. Είχε αφίσα. Για πανό. Ναι, για ένα πανό. Ο ομάδας. Ενώ πανό τώρα, τώρα την ευθύνη σε αυτόν τον τομέα την έχει ο καθής αντιδήμαρχος. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ αν θα έρθει να πούμε, ξέρω εγώ, αρμόδιος από την υπηρεσία αυτή και δει να πούμε ότι έχει πινακίδα, ένα, οτιδήποτε είναι, μια αφίσα, οτιδήποτε μεγάλη, είτε είναι αυτά τα, πώς το λέμε, αυτά που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Banner. Ναι. Δηλαδή έχω, θα την πληρώσω εγώ, θα πάω στο δικαστήριο. Αγαπητά, όμως είναι τα κέντρα και οι αυτοδιοίκητες. Δηλαδή, απλά δώστε μας το κανονισμό για να μπορέσουμε να το δώσουμε στα μαγαζιά να δουν τι μπορούν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, παιδί μου. Έγινε, εντάξει. Αυτός ο κανονισμός είναι βασικός, γιατί, παραδείγματος χάρη, επειδή έχω και εγώ ένα τέτοιο θέμα, επειδή η ταμπέλα μου είναι πολύ μέσα από τον δρόμο. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να βάλω ή όχι. Παρ' όλα αυτά την έχω βγάλει. Δεν νομίζω, Κωστή. Μόνο, μόνο όταν είναι πάνω στο μαγαζί. Δεν έχει να κάνει με την απόσταση από το δρόμο, έχει να κάνει με την απόσταση από το μαγαζί σου. Δηλαδή, αν κουμπάει πάνω στο μαγαζί, επιτρέπεται. Νομίζω να είναι έτσι. Είναι παράλληλα με το μαγαζί. Δεν ξέρω τι γράφει. Γιατί μπορεί να. Τώρα εμεί θα βγάλουμε κάτι στάν. Θα μπουν σαν το οποίο να πούμε θα διαφημίζονται τα μαγαζιά. Δηλαδή αυτά τα όρθια. Θα μπουν σε 3-4 σημεία, σε κέρια σημεία δηλαδή, στην είσοδο του. Α, όπως είχε ένα στη Διχάλα εκεί που μπαίνει στην Κερασιά και ένα που πας πάνω στη Διχάλα. Και εκεί θα μπουν τέτοια για να διαφημίζει ο καθένας το... Πώς? Είχαμε τέτοια. Είχαμε τέτοια, δόθηκαν. Και τώρα πάλι θα ξαναμπούνε γιατί πρέπει και να γίνει και κάποια διαφήμιση. Πάντως πριν μπουν, να σας καταθέσουμε και εμείς κάποιες προτάσεις που μπορούν να μπουν. Ναι, γιατί όχι. Γι' αυτό θέλουμε τον κανονισμό πρώτα όμως. Να ξέρουμε καθένας τι μπορεί να κάνει μόνος του πρώτα.
Κάτι είναι προβληματισμός που λέμε στον Μαστιγό. Και του λέω ότι θα ψηφιστεί, θα πρέπει να το πάρουμε. Καλά, θα ξέρω ότι μπορεί να βγει, το πράγμα να κινηθεί. Δεν υπάρχει λογική πάντως. Ανάπλαση τη εισόδου πλαγιαρίου μηχανιών. Αυτά υποτίθεται να έχουν ρεφίλε του προσωπικού. Τα κημητήρια. Εκεί που είναι όρκο. Εκεί που είναι όρκο. Εκεί πρέπει να πέσει το τουβάρι όπω έχει πέσει μέχρι και τελείω. Και να μπει τουλάχιστον ένα δύο μέτρα τρία άσφαλτο. Και να μπει ένα στα πλάγια να γίνει μία μελέτη με κάποια φυτά. Έτσι, Νίκο, που είχαμε κάνει. Έτσι, το είχαμε, ένα διάστημα είχαμε πει να το κάνουμε και οι ίδιοι επαγγελματίες αυτό. Να γίνει ένα, δεν ξέρω, μια αριοθέτηση με φυτά για να καλυφθεί ο όρκος. Κάτι, ο Τζάκης, κάτι με τον κύριο Τζάκη και να. Κάνατε κάτι σχέδια εκεί, ξέρω εγώ, κάνετε μια ψηλομελέτη εκεί πέρα. Αυτό θα προχωρήσει βέβαια. Θα προχωρήσει. Γιατί εκεί πέρα θα γίνει πάνω οι αποθήκες, οι κεντρικές αποθήκες του Δήμου. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να πάρεις, διάφορες άδειες που χρειάζεται. Και θα γίνουν, σου επιβάλλει να έχεις κεντρικές αποθήκες. Είναι υποχρεωτικό. Αυτό πότε θα προχωρήσει. Πάντως, η δουλειά μου περπατάει. Γιατί ήθελα λίγο να μιλήσω αύριο με τον, Φώτη. Ναι, γιατί άκουσα να πούμε ότι προχωράει η δουλειά. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε τώρα. Εκεί. Ναι, είναι, θα γίνει. Θα μεταγραφηθεί γύρω στα δύο μέτρα μέσα. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να γίνει εκεί, δεν γίνεται να μην γνωρίζει ο Νίκος, γιατί ο Νίκος έκανε στην κεντρική είσοδο της μηχανιών να σφινώνουν και εκεί να σταματάει να περάσει. Αυτό που πρέπει να τελειώσει είναι. Δεν ξέρω αν πέρασε αυτό. Ναι, έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε. Ναι, τη μελέτη που έκανε εσύ έκανε. Ναι, αυτό ήταν και πριν δύο χρόνια να το κάνουμε οι ίδιοι. Είχαμε βγάλει κονδύλι και δεν μας αφήσανε οι προηγούμενοι διοίκηση. Ήταν να βάλουμε τα μπέλα όμως. Η προηγούμενη διοίκηση δεν μας είχε. Δηλαδή και εκεί μπορεί να πει να πούμε ακόμη και έπινακε, όπως λέτε, να πούμε. Φυσικά, φυσικά μπορεί να πει. Γιατί είναι είσοδο. Γιατί η δικιά μου πρόταση ήταν να μπει μια πινακίδα στην είσοδο αυτή, μία από την άλλη πλευρά που έρχεσαι από την επανομή και μία πέρυσι από εδώ από το πλαγιάριο. Αυτό το είχαμε κάνει και πρόταση και εμείς πέρυσι. Πέρυσι, πρόπερση ήταν. Εμένα ήταν αυτή η πρόταση. Και είχαμε βρει. Ντουβάρια. Ντουβάρια που ήταν εκεί. Σα λέω ότι στην εκτελεστική επιτροπή αυτή ήταν η πρόταση. Θέλαμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι με το ταμείο του Οκτώ, θα κάναμε και με τον χώρο ανάπλαση. Βγήκατε στο βάγιο με τη σημαίνει αυτό. Δεν μας άρεσε. Το είχαμε πει στο βάγιο με τη σημαίνει. Ο φωτισμός αυτό που είπαμε, γιατί το γίνει καλά τέτοιο. Το προηγούμενο φορά έχουμε πει για το motocross και το guide surf. Γιατί θα βάλετε τα γυαλιά στο δήμο μάλλον. Λοιπόν, δέστε λίγο αυτά να προχωρήσουμε. Θα το δούμε με την Κατερίνα. Με τι ιδεολογία. Θα το κάνουμε με το μέρος. Να το αξιοποιήσουν εκεί. Αφού να το αξιοποιήσουν, τρέχουν πολλά προγράμματα, είναι αμαρτία με την έχουν τώρα. Δεν ξέρω σε αυτό το θέμα πάνω, θα σας ενημερώσω η Κατερίνα Χατζηχριστοφή που είναι αρμόδια. Ωραία, να το διαβάσει αυτό το θέμα. Εγώ γράφω. Το είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά το είχαμε. Σαν σύλλογο αυτή την εποχή έχουν κάνει κάποια αίτηση. Το ξέρουν, έχει περπατήσει το θέμα, θέλει λίγο σπρώξιμο να τελειώνει. Θέλει λίγο σπρώξιμο να τελειώνει. Λοιπόν, ανάπλαση τη παραλία των κοινοχωρίων. Εκεί υπάρχει ένα θέμα τώρα, γιατί οι παραλίες μας είναι δύο. Είναι αυτή που η οποία έχει πιάσει καζόν και η άλλη. Ο ταλέντο παραλία Κενοχωρίου εννοείται κάτω στην παραλία των Κενοχωρίου. Είναι όμως η περιοχή του Ντουρμπαλί. Εκεί τώρα έχει. Δεν θεωρείται μηχανιό να δεύτερη παραλία. Ναι, εκεί είναι η παραλία, πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανάχωμα στα αριστερά από εδώ και δύο χρόνια, τρία. Έχει ένα ανάχωμα, ένα μέτρο που πρέπει να πηδήξει ο άλλο για να πάει σε ένα μέτρο παραλίας να κάνει μπάνιο. Δεν υπάρχει πλάσμα. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι ανεπίτρεπτο για εμάς που είμαστε μηχανιά και έχουμε δύο παραλίες. Μία που ήταν καζόν τελείως και μία που είναι εκείνη και δεν μπορεί να πατήσει κανένα. Και άσφαλτο. Και αν μπορέσει να αξιοποιηθεί και να γίνουν άλλα δύο αναψυκτήρια εκεί πέρα. Να πάρει περισσότερη πνοή το μέρος. Γιατί μια πιάτσα φέρνει τον κόσμο. Παλιά θυμάμαι να πούμε δεν ξέρω τι. Εμείς είχαμε δώσει ακόμη και άδεση κατήλους να πηγαίνουν εκεί για να ξεπληθεί το. Έστω, κάποιοι να πάνε να πούμε γιατί απαγορευόταν λόγω ότι είναι. Κατηνούλα, μια χαρά. Ανήκει στην. Το χάρι μου το ανάγχο. Είχαμε πει να πούμε να κάνουμε μια δουλειά με κατήλους.
Δεν ξέρω, ό,τι νομίζετε να γίνει εκεί καλύτερο. Θα το δω, σου λέω, θα το συζητήσω. Πάντως αυτή τη στιγμή η παραλία δεν υπάρχει. Δηλαδή και ο δρόμος, ε. Δηλαδή το Γκρέντερ που πήγε εκεί πέρα δεν μπορούσε να τραβήξει από δεξιά από το. Τα βάλει από πάνω. Κάτσε το Γκρέντερ. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Δεν μπορούν οι καϊστάτες εκεί. Ο Γκρέντερ που πήγε εκεί πέρα δεν ήταν από δίπλα. Πού ήταν? Ήταν από τον Κωστή. Δεν πήγε του Δήμου Κρέιντερ ακόμη. Πέρυσι, για πέρυσι μιλάω. Όχι, πέρυσι πήγε. Το Κρέιντερ πήρε του Δήμου, πήγε πολλές φορές. Αλλά το Κρέιντερ ήταν χαλασμένο τώρα, ήταν χαλασμένο το μαχαίρι του, τώρα φτιάχτηκε και θα ξεκινήσει. Κοίταξε, να πάει να κάνει το ΝΑΕΚ πρόσβαση στο Ριβιέρα, να μπορεί να πηγαίνει άνετα ο κόσμος. Αλλά εκεί. Αυτό το πράγμα που υπάρχει, γιατί αυτό είναι περιβαλλοντολογική καταστροφή. Δεν μπορεί να φάμε τώρα μια παραλία ολόκληρη να κάνουμε δρόμο. Έχει δεξιάρεση ολόκληρο όλα τα τσέρια δεξιά. Να σπάει δεξιά όλοι. Θα ρίξουν θέμα. Είναι καετάδε δεξιά. Εντάξει, πρέπει να είναι πιο πίσω. Πρέπει να υπάρχει παραλία. Υπάρχει μια παραλία και τώρα δεν υπάρχει παραλία. Χρειάζεται να είναι βουνό, να είναι. Ναι, πρέπει να γίνει παραλία, να μην είναι παραλία. Να τραβηχτεί ο δρόμο να έχει πρώτο σκαλάκι. Απλώ μην είπαμε τα κινητά σα παρελθόν. Τώρα έχει φύγει από τη γραμμή. Έχει πειραστεί από τη γραμμή. Δεν θέλει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει ο δρόμο σε όλο εκεί. Θα γίνει διάνοιξη του δρόμου εκεί πέρα. Ποιο δρόμο? Εκεί κάτω στην παραλία, πηγαίνοντας προς το Ριβιέρα και νομίζω και από την άλλη την πλευρά, δηλαδή από αριστερά από το Κομενίδη. Θα φτιαχτεί και εκείνη η παραλία, γιατί και εκεί πάει κόσμο. Ναι, και εκείνη δεν είναι. Μα όσο το φτιάχνουν, τόσο το πηγαίνει κόσμο. Εκείνη, πάντως κάποτε πήγαινε κόσμος, μετά από αυτό εδώ που έχει μείνει ένα μέτρο δεν πάει κανένας. Είναι και άνθρωποι ή κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί, αυτοί πηγαίνουν. Δεν θέλουν να πάνε, δηλαδή, να πούμε εκεί που είναι η νεολαία. Αυτοί πήγαιναν εκεί, γιατί το, με αυτό γιατί το πρόβλημα το ξανακόψαμε τώρα. Γιατί το είχαν κάνει έτοιμο. Αυτό θα γίνει φέτος, θα γίνει τώρα πριν το καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει να ανοιχτεί και η άλλη παραγία. Όχι, ας ανοίξει πρώτα η αυτή, δηλαδή. Ναι, εκεί από εκεί θα ανοίξει σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μπορεί να ανοίξει και η άλλη φέτος, δηλαδή. Το κομμάτι. Έχετε πάση. Εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Λοιπόν, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στο αφιθέατρο της Μηχανιώνας. Νομίζω το οποίο αφιθέατρο της Μηχανιώνας, καλό χρυσό σε λάθος τοποθεσία για μένα, το έχω βάλει εγώ το θέμα αυτό. Λοιπόν, μπορώ να περάσω με τα αμάξι μου από πάνω, να μην δω ότι γίνεται τίποτα, να συνεχίσω ευθεία και να περάσω όλο το χωριό. Νομίζω ότι κάποιες εκδηλώσεις πρέπει να μεταφερθούν στο κέντρο της Μηχανιώνας. Στην κεντρική πλατεία. Κάποιες εκδηλώσεις από αυτές που γίνονται εκεί, όσες μπορούν και δεν μπορούν να γίνουν, να γίνονται στην κεντρική πλατεία. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, άμα είναι 500 άτομα, 500 άτομα να πούμε σε μια εκδήλωση. Ωραία, εκεί αυτοί ας μείνουν εκεί, αλλά κάποιες άλλες εκδηλώσεις που μπορούν να τραβηχτούν στο κέντρο της Μηχανιώνας είναι πιο λογικό να πάνε εκεί. Γιατί εκεί πέρα γίνονται εκδηλώσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, δεν είναι δημοτικές όμως το αμφιθέατρο. Γίνονται και δημοτικές. Γίνονται και δημοτικές. Αλλά είναι του ΚΑΠΗ, γίνονται. Νομίζω το πρόβλημα είναι του ΚΑΠΗ, γίνεται το αθλητικό κέντρο. Η σκέψη είναι ότι όταν πάει προς το κέντρο της Μηχανιώνας μια εκδήλωση του Δήμου, περνώντας κάποιος ξένος από εκεί, θα δει ότι το κέντρο σφίζει από ζωή, υπάρχει μια δραστηριότητα και είναι καλό για να αυξήσουν τις επισκεψιμότητες. Κάτι όπως φτιάχνετε εσείς, να πούμε, επαγγελματίες, κάτι εκδηλώσεις με κάτι λουκάνικα, ξέρω παλιά γινόταν, θυμάμαι, ξέρω κάτι εκδηλώσεις. Εμείς κάνουμε το χωριό εκεί, στην αρχή, το πρώτο για να εκεί, ας πούμε, μια άλλο τύπο, να μην πάρουμε αυτές που γίνονται και καλά στο αμφιθέατρο, μια άλλη εκδήλωση που μπορεί να γίνει στο αμφιθέατρο και φέρετε ένα καλλιτέχνη, οτιδήποτε, κάτι άλλο, να μην πάει εκεί, να πάει στο κέντρο. Μπαίνει εξέδρα μεγάλη. Μπορεί να σηκώσει δηλαδή. Ναι, μπαίνει εξέδρα μεγάλη εκεί πέρα. Παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές. Έχουμε πρόγραμμα μόλις τις περιέχουν. Ούτε έχουν παιδί, πιστεύω ότι έχουν παιδιά. Έχει αναλάβει τώρα η τεχνική υπηρεσία, έχει παραγγείλει καινούργια παιχνίδια και τέτοια. Το μόνο βίντεο και τα ίδια υπάρχουν να μένανε και να φτιάχνουν. Είναι πολύ βασικό, θέλει μία φύλαξη όμως. Εκεί δηλαδή έχει μια παιδική χαρά στο κέντρο υγείας, οπότε θα περάσει 5.000 που κατουράνε μέσα. Θέλει καθάρισμα σοβαρό. Βασία με το παιδάκι σου πάνω, παίξει με το παιδάκι σου κυλός. Και εδώ.
Χαγγελάκι σε όλη πόρτα θέλει. Αυτό είναι παράπονο με λάστιχο, ναι, και, να το... και των πολιτών και των επαγγελματιών. Είναι ένα καγγελάκι, βέβαια, μην πάρει χιλιά μέσα. Ένα καγγελάκι, μια πόρτα με λάστιχο. Γιατί αναγκαζόμαστε και πάμε αλλού. Παιδί χαράκτη από το κέντρο και ασκό είχε βρεθεί. Και μπορεί να πάρει μια βόλτα. Αυτό είναι, πάει το πάρκο πληροφοριακή αγωγή, το οποίο κάτω μια βόλτα έχει κάποια λαττώματα εκεί πέρα και αν χτυπήσει κάποιο παιδάκι θα σταλάβει. Έχει βγει κάποιε σωλήνε οι οποίε έχουν βγει στο μισό μέτρο, μετά εκεί υπάρχει κάποιο. Εδώ. Τώρα θα το αναλάβει και η ζαχαρά. Να κάνει. Αξιτικούνια σε κάποια φάση. Να κατέβει δηλαδή πιτσίρικα, να κάνει μαθήματα. Αυτό ήταν πρόταση μας την προηγούμενη φορά, ήταν προηγούμενη φορά πρόταση, το ξαναφέρουμε στο προσκυνήσιο, γιατί είναι ένα μέρος το οποίο είναι φυλασσόμενο και τα παιδιά εκεί πέρα μπορούν να είναι ελεύθερα. Αρκεί να είναι, να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Τώρα περιμένουμε, είχαμε σε συμφωνία, στη συνεννόηση φυσικά εθελοντικά το κάνει, έτσι όχι χωρίς μερική. Θα κάνει, ξέρω εγώ, μια ή δύο φορές την εβδομάδα μαθήματα πληροφοριακής αγωγής μέσα εκεί στο τέτοιο δωρεάν. Απλώς τώρα περιμένουμε να μας έρθουν κάτι μπαταρίες από τα αυτοκινητάκια τα οποία είχαν, τις είχαν παρατήσει μέσα εκεί και χαλάσανε. Πάντως, δέστε γιατί και από την προηγούμενη πενταετία το είπαμε, το ξαναείπαμε, δεν έγινε. Και είναι λάθος. Εδώ ήρθαμε συμφωνία με τη Ζαχαρούλα και θα κάνει η Ζαχαρούλα μια λαμπάδα. Αυτό εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και για το γραφείο, έχουμε γραφείο του ΑΕ, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το γραφείο τι ακριβώς κάνει. Ανεώνει την κέντρη τη κράτη αγγλία. Πληροφορεί όπω το λέει το γραφείο. Καλάκι. Για όλα αυτά για να βγάλει μια κάρτα ανεργία ο πολίτη πάει κάτι κάτω. Δεν του λέει. Όχι, για να βγάλει μια καινούργια κάρτα, για να βγάλει, για να βγάλει την πρώτη κάρτα ανεργίας είναι υποχρεωτικά να πάει στα κεντρικά. Αλλά μετά η ανανέωση κάρτας γίνεται κάτω από το μαγκέρι των τζίτων. Ωραία, αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή... δεν μπορούμε εμείς σαν σύνδεσμος μαζί με το Δήμο και, και τους άλλους τρεις συνδέσμους να στείλουμε μια αίτηση προς τον ΑΕ. Είναι νόμος. Είναι νόμος. Ωραία, ο ανταποκριτής σου πάει κάτω. Ο ανταποκριτής σου πάει κάτω. Εφόσον ενημερώνεται κάθε φορά για τα προγράμματα ανεργίας και όλα τα προγράμματα και για νέους επαγγελματίες. Αυτά εδώ εμείς τα κάνουμε σαν σύνδεσμος. Δηλαδή ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει. Αλλά επειδή είναι σχεδόν νομίζω μέρα παραμέρα, είναι κάποιος που κατεβαίνει κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα, τέλος πάντων. Υπάρχει πάντως ανταπόκριση. Αυτά εδώ δεν μπορεί να μας τα φέρνει γράφος ό,τι τρέχει από τα προγράμματα, να τα έχουμε εδώ και να γίνονται κατευθείαν.